γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε δόλος αλλά ούτε και σκοπιμότητα στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν μια πλειάδα τιμολογίων στο ταμείο και τα οποία με τη σειρά τους εξοφλούνται. Όντως λοιπόν η κυρία Καρατζά είχε κόψει ένα τιμολόγιο, είχε βγει μια διαταγή πληρωμής στο Δεκέμβρη του 2022 για να πληρωθεί, δεν πρόλαβε να πληρωθεί το συγκεκριμένο τιμολόγιο και άλλαξε ο χρόνος και πήγε το 2023. Όπως γνωρίζετε, το 2023 πρέπει να έρθει ψήφιση του προϋπολογισμού και να κάνουμε τις διαδικασίες από την αρχή. Ψήφιση διατάκτη, να βγουν όλα τα εντάλματα έτσι ώστε να μπορέσει να πληρωθεί. Το τιμολόγιο της κυρία Καρατζά είναι στο ταμείο. Την Παρασκευή που μας πέρασε δεν πρόλαβε να πληρωθεί. Σήμερα μέχρι το μεσημέρι θα έχει πληρωθεί. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι το γεγονός ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος δημότης μας ο οποίος νομίζει ότι είτε ο Δήμαρχος είτε εγώ ερχόμαστε εδώ και παίρνουμε τηλέφωνο το ταμείο και του λέμε το τάδε τιμολόγιο πλήρωσε το ή το τάδε τιμολόγιο μην το πληρώσεις. Δεν υφίσταται τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια φυσική ροή και υπάρχουν και εκατοντάδες τιμολόγια τα οποία είναι στη σειρά τους και εξοφλούνται. Όπως επίσης ήθελα να σας πω ότι για να μην υπάρχουν άλλοι κακοϊθέστατοι και πούν ότι ο Δήμος δεν έχει χρήματα για να εξοφλήσει το συγκεκριμένο τιμολόγιο, το ταμιακό υπόλοιπο του Δήμου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 14.750.000. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε σκοπιμότητα, ούτε και δόλος στο συγκεκριμένο. Ήταν μια κακιά συγκυρία, μπορώ να πω. Δεν πληρώθηκε μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα έως το μεσημέρι θα έχει εξοφληθεί.